Να ξέρετε, κάπου στην επικράτεια υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να πετάξει χαρταετό. Άμα τον δείτε, μιλήστε του, είναι φιλικός και τα λοιπά, εντάξει, καταλάβατε, δεν είναι εδώ, προσπαθεί να μολύσει χαρταετό. Πολλά θέματα σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι καθαρά Δευτέρα. Ένα θέμα είναι τα καρναβάλια σε όλη τη χώρα και πολύ καλά κάναμε και το διασκεδάσαμε και το διασκεδάσατε και πολύ καλά κάνατε και φύγατε. Δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μάλλον μετά, που είχαμε να ζήσουμε τέτοια καρναβάλια και πάρα πολύ ωραία σε ολόκληρη την χώρα. Τα άλλα, τώρα όπως θέλετε να χαρακτηρίσετε τα άλλα είναι αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, τα οποία είχαν εξέλιξη από χθες, σήμερα και θα έχουν και αύριο πολλά όργανα εκεί. Δηλαδή, όργανα σε όλη τη χώρα για την καθαρά Δευτέρα και για την Κυριακή της Αποκριάς, όργανα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε όλα, εδώ μείνετε αναλυτικά. Λοιπόν, social media, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, σε Facebook, Instagram, Twitter μπορείτε να βάλετε και ένα hashtag ατεριαστή. Και για να μην βαρύνουμε με τα πολιτικά αρχή-αρχή, θα πάμε στο Φιλοπάπου, θα πάμε στο Γιώργη τον Τσελίκα. Μαζί με τη μισή Αθήνα είναι εκεί ο Γιώργης. Πάμε, ξεκινάμε Γιώργο. Όπα, όπα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα. Πού αλλού, στο θεσμό. Εδώ και πόσα χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, λόφος Φιλοπάπου, όπου εδώ παραδοσιακά, οικογενειακά, κάνουμε πικνίκ. Πετάμε τον εδώ και διασκεδάζουμε με τη γογό τσάμπα. Έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό ήρθατε εσείς. Για τη γογό. Έτσι. Φοβερή γογό. Τέλεια η γογό. Λοιπόν, πιο πολύ το θέμα ποιο είναι. Επειδή διαπίστωσα μέσα στους χαρταετούς υπάρχει προσπέκτους, ρε παιδιά. Οδηγός πτήσης, κρατήστε το. Θα δείξω εδώ στην νεολαία να δει γιατί μου το φέρανε έτσι και μου λέει πώς πετάει θεία Γιώργο. Ναι. Ανήψια. Κρεμάστε το αυτί σας στο καλή προσοχή και ακούστε. Για λοιπόν, πάμε. Αυτό εδώ, παιδιά μου, ελάτε εδώ να μαθαίνετε τη δουλίτσα. Είναι ζύγια. Ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ναι. Από κάτω και από πάνω. Πρέπει να είναι εδώ, στη γωνία. Τάκ, τάκ. Το από κάτω πάλι που είναι η ώρα. Πάλι να φτάνει στη μέση. Έτσι. Και πολύ η ώρα ωραία θα είναι 4 μέτρα παραπάνω από το μήκος. Τώρα είναι ζυγισμένος, πολύ ωραία. Χαρταετός, μικρή ουρίτσα βλέπω εκεί. Γιατί έχει λίγο άνεμο. Όχι, παραπάνω, οπότε θέλει λίγο παραπάνω. Έχω πει μικίνι. Α, ωραία. Δεν μπορώ να το πετάξω τώρα γιατί έχει κόσμο. Ναι. Δείξε λίγο την κάμερα. Πάνω από 1.600 άτομα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μοιράσει ένα τόνο λαγάνες. 500 κιλά χαλβά. Νεράκια δίνει στον κόσμο να κάτσει στα βραχάκια, να απολαύσει. Είναι και πολύ ήλιο. Είναι ότι πρέπει εδώ από κάτω από τα δέντρα. Αλλά έχει γενικά μια σκιά. Και ωραία δημοκρασία, το αεράκι είναι 2,5 υποφόρ, δεν επηρεάζει. Θα περάσουμε 2 και 3 και 5 όσο αντέχουμε το άπανη καλή παρέα. Εδώ λοιπόν στη Φιλοπάπου περιμένουμε. Κοιτάξτε τους χαϊτούς, όχι τόσο σαν τα πουλιά, όσο τους εξάγωνους. Κάνε πλάνο στον εξάγωνο του Παρδεσιακού Χαϊτό. Και να θυμάστε, στον εξάγωνο Χαϊτό, όχι στα πουλιά, πάνω. Έχει 5-6 εξάγωνους. Θα θυμάστε, ναι, όταν όλα στη ζωή σας έρχονται κόντρα προς τα πάνω σας, θα θυμάστε ότι και το αεροπλάνο και ο χαρταετός κόντρα στον άνεμο πετάει. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο και οι Αθηναίοι στο Φιλοπάπου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και ο Δήμος έχει κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει.